Και ο καιρό φαίνεται πω αγριεύει τι επόμενε ώρε με καταιγίδε, χαλαζοπτώσει και κεραυνού. Κοντά μα έχουμε το μετερολόγο μα, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλησπέρα, Κλέαρχε. Καλησπέρα, Τι Ματήρα. αναμένετε. Μια όχι και τόσο συνηθισμένη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε Μαδίνα βρίσκεται πρώτον πυλών τη χώρα μα. Πάμε λοιπόν να δούμε στην εικόνα του μετερολογικού δορυφόρου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτό το κύμα κακοκαιρία. Βλέπετε λοιπόν με τι λευκέ και εγκρύα αποχρώσει αυτέ τι συμπαγεί νεφώσει που συνοδεύουν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, αυτή την ψυχρή λίμνη, όπω λέμε στην μετεωρολογία. Και το λέμε έτσι γιατί πρόκειται για ψυχρέ αέριε μάζε που μα έρχονται στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Και καθώ θα συναντήσουν την πολύ θερμή επιφάνεια, θα δημιουργηθεί έντονη αστάθεια. Άρα λοιπόν θα έχουμε αυτά τα βία εξεσπάσματα των καταιγίδων σε πολλέ περιοχέ τη χώρα μα. Πάμε όμω να δούμε στον επόμενο μα χάρτη ποιε περιοχέ θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του κύματο καουκαιρία. Βλέπετε χαρακτηριστικά η περιοχή τη Τράκη, η περιοχή τη τη νοτιότερα η περιοχή της Θεσσαλίας, ακόμη όμως και η Δυτική Ελλάδα με τα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικά υπηρετικά τμήματα να δέχονται τα πρώτα κύματα των καταγήτων από απόψε το βράδυ. Σιγά σιγά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική στερεά και από αύριο το απόγευμα θα επηρεαστεί το δυτικό, κεντρικό, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή βλέπετε στην ουσία ότι τα τρία τέταρτα της χώρας μας θα επηρεαστούν από αυτό το ισχυρό κύμα καουγκαιρίας, αν επηρέαστας περιοχές θα παραμείνουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Βοδεκάνησα, που μάλιστα θα κάνει και αρκετή ζέστη. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματο θα ήταν οι πολύ δυνατέ βροχέ. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα πέφτει μεγάλο όγκο νερού, η ισχυρή κεραυνή και οι χαλαζοπτώσει. Γι' αυτό και συστήνουμε στου πολίτε να περιορίσουν τι μεταγενεί του και βέβαια όταν βλέπουν αυτά τα ξεσπάσματα των καταγγείλων να απομακρύνουν το οπωσδήποτε από τι θάλασσε. Μάλιστα. Κλέαρχια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.